Είμαι ο Ηλιάδης ο Γρηγόρης. Είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας στο Σύλλογο Αγροτών Ημαθίας. Η κινητοποίησή μας ξεκίνησε σήμερα. Από σήμερα ξεκινάμε, μαζευόμαστε εδώ στην Αλάνα του Παντελίδη στο 66. Βρισκόμαστε εδώ γιατί η εξαθλίωση μας έχει φέρει εδώ πέρα. Ζητάμε από την κοινωνία, τι ζητάμε, στην ουσία τα χρήματά μας. Όταν είναι να πληρώσουμε, ό,τι δεν πληρώσεις, προσαυξάνεται. Πληρώνουμε τόκους, πληρώνουμε έξτρα τόκους και πάει λέγοντας. Εμείς όταν περιμένουμε και ξαναπεριμένουμε και ξαναπεριμένουμε κάτι που έχουν δεσμευτεί, κάτι που έπρεπε ήδη να έχει πληρωθεί, και στο τέλος αναγκαζόμαστε και να βγούμε στον δρόμο. Εμείς ζητάμε άμεση λύση με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Είχαμε το πρόβλημα της ακαρπίας, το οποίο δεν το δέχονται και δεν μας αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ. Ζητάμε άμεσα λύση γι' αυτό. Ζητάμε τα πετρέλαιά μας. Είτε είναι για ανοιχτές καλλιέργειες, είτε είναι για δεδροκομικές καλλιέργειες. Το πρόβλημα είναι κοινό. Δεν γίνεται τα ντεπόζιτα να γεμίζουν με 150 και 200 ευρώ και εμείς θα παίρνουμε πίσω 32 ευρώ συνολικά. Είναι κοροϊδία. Επίσης, οι αποζημιώσεις στα πορίσματα έχουν καθυστερήσει, δεν έχουν έρθει καν ακόμη. Δεν μιλάμε για πληρωμή, μιλάμε για καθυστέρηση. Τα οικολογικά σχήματα τα οποία έχουν πληρωθεί σε όλη την Ευρώπη, εμείς ακόμη τα περιμένουμε. Τα περιμένουμε και θα τα περιμένουμε αγοράζοντας και δεύτερη φορά οικολογικά σχήματα, από ό,τι φαίνεται, γιατί πηγαίνουν για το Μάιο η πληρωμή. Αυτά. Θα μείνετε εδώ στο σημείο, μαζεύετε... Προς το παρόν θα μείνουμε εδώ πέρα. Κάθε μέρα είναι διαφορετική, κάθε μέρα λαμβάνονται καινούργιες αποφάσεις. Ενημερωνόμαστε, ενημερώνουμε τους αγρότες και πορευόμαστε βάσει αυτού. Είναι σίγουρο ότι θα συμμετέχουμε και εμείς στη μεγάλη κινητοποίηση που θα γίνει από όλη την Κεντρική Μακεδονία στην Γελέξπο την 5η-1η του Φλεβάρη. Θα κινηθούμε και εμείς με τα αγροτικά μας οχήματα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα δώσουμε ραντεβού με υπουργούς, πολιτικούς και μη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.